στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέδια σου, τα ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήσαν αντίξας, κατά πένσας αυτής το πνεύμα, είμαστε, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, στο μήνα Δεκέμβρη. Ο μήνας Δεκέμβριος έχει πάρα πολλές γιορτές. Πάρα πολλές γιορτές. Εάν ξεκινήσουμε με τον Αγίου Σάββα, τον Αγίου Βαρβάρα, τον Αγίου Νικόλαο, τον Άγιο Αμβρόσιο, τον Όσιο Πατάπλιο και ούτω καθεξής, μέχρι τέλος του Αυγούστου που φτάνουμε στο αποκορύφωμα, στη γέννηση του Χριστού μας. Αυγούστου. Λάθος. Σημειώστε. Δεκέμβριο. Αν είπα. Αυγούστου. Ναι. Λοιπόν, και θα ήθελα στη σημερινή σύναξή μας να μιλήσουμε για ένα πρόσωπο το οποίο μας έχει γίνει πάρα πολύ αγαπητό σε εμάς και δεν είναι άλλο πρόσωπο αυτό και άλλος Άγιος από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος μας αγάπησε και τον αγαπήσαμε και μας ευλόγησε και βοήθησε με τη χάρη του Θεού και μας υπέδειξε και βγάλαμε νερό στο μοναστήρι μας. Αυτό δείχνει την φιλανθρωπία του Αγίου Νικολάου, την αγάπη του Αγίου Νικολάου τόσο προς το μοναστήρι μας και ίσως αυτό οφείλεται στο ότι ο Άγιος Νεκτάριος, ο θαυματουργός, του είχε ιδιαίτερα δυναμία του Αγίου Νικολάου καθότι υπηρετούσε στο ναό του όταν ήταν κάτω στην Αίγυπτο. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας Άγιος πάρα πολύ αγαπητός σε όλη την Ορθοδοξία. Δεν υπάρχει μέρος της Ορθοδοξίας, είναι οικουμενικός Άγιος. Δεν είναι δηλαδή ένας τοπικός Άγιος, όπως υπάρχουν πολλοί που είναι τοπικοί Άγιοι και δεν είναι γνωστοί. Είναι ένας οικουμενικός Άγιος, ένας Άγιος που έχει επηρεάσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, εκατομμυρίων ανθρώπων, από τότε μέχρι σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν στη σημερινή μας σύναξη να δούμε λιγάκι και να σχολιάσουμε τη ζωή του. Θα πρέπει να σας πω ότι γεννήθηκε γύρω στο 270 μετά Χριστόν, 280 και πέθανε το 330. Πρέπει να ήταν το 250 και μετά πάντως να γεννήθηκε ο Άγιος Νικόλαος στα Πάταρα της Λυκίας. Οι γονείς του πρέπει να σας πω ότι ήταν άνθρωποι
πάρα πολύ ευσεβείς. Δεν ήταν ούτε πλούσιοι ούτε φτωχοί. Το βίο του τον γράφει με ένας συνεξαριστής, αλλά είμαστε σίγουροι ότι είναι έτσι τα πράγματα, διότι τον έχει καταγράψει ο Όσιος Σιμεών, ο μεταφραστής. Αυτός κατέγραψε πρώτος τον βίο του Αγίου Νικολάου. Γεννήθηκε λοιπόν στα Πάταρα της Λυκίας, είναι κοντά εκεί που είναι και τα μοίρα της Λυκίας, είναι κοντά, και από μικρός φυσικά ζούσε κοντά στους γονείς του, ήταν μοναχοπέδι, δεν υπήρχε άλλο παιδί, ούτε άλλη κόρη, ούτε άλλος γιος, ένας και μοναδικός ήτανε. Πήγε στο σχολείο και ως φαίνεται οι γονείς του πρέπει να πέθαναν πάρα πολύ νωρίς. Οι γονείς του. Γιατί ο Άγιος φαίνεται ότι προστατεύεται από το θείο του, ο οποίος είναι αρχιερέας και ονομάζεται και αυτός Νικόλαος, ο οποίος και τον βάπτισε και ο οποίος και τον χειροτώνησε σε ιερέα. Και ο θείος του αρχιερεύς είχε μοναστήρι την εποχή εκείνη που ονομαζότανε Νέα Σιών. Και ήταν αδελφός έτσι του πατέρα του. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι την ημέρα της χειροτονίας του εις ιερέα, όταν το χειροτώνησε δηλαδή σε ιερέα ο αρχιερεύς Νικόλαος, ο θείος του, προεφύτευσε ότι ο Νικόλαος θα γίνει και εκείνος αρχιερεύς, θα γίνει επίσκοπος, όπως αργότερα θα δούμε και έγινε. Έζησε μέσα στο μοναστήρι του θείου του. Ήταν μέσα στο μοναστήρι του θείου του, στη Νέα Σιών. Εκεί εμόνασε. Εκεί έζησε κοντά του. Και μάλιστα όταν ο θείος του, ο Νικόλαος, έφυγε και πήγε για ένα προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα, του ανέθεσε την επισκοπή του, αλλά και το μοναστήρι, τα καθήκοντά του τα ανέθεσε στον ευλαβή ιερέα και μοναχό, τον Νικόλα. Και πράγματι τα εκτελούσε με άκρα ευλάβεια και σαν να ήταν πράγματι και εκείνος αρχιερεύς. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Νικόλαος ως κληρικός ήταν πάρα πολύ ευλαβής. Η φιλανθρωπία του, οι αγρυπνίες του, η αγάπη του και η αφοσίωσή του απέναντι στο Θεό, φρόντιζε πώς θα αρέσει κάθε φορά στο Θεό, και όταν πέθαναν οι γονείς του, επειδή ήταν μικρός η ηλικία, η μικρή περιουσία που είχαν οι γονείς του, γιατί σας είπα ήταν μετρίου οικονομικού μεγέθους θα λέγαμε, ξαφνικά είχε πάλι μια τεράστια αξία, την οποία ο Νικόλαος την πούλησε όλη του την πατρική περιουσία και τη μοίρασε στους φτωχούς. Και έτρεχαν οι φτωχοί στο μοναστήρι για να πάρουν τα χρήματα, την περιουσία. Δεν τα άφησε δηλαδή, ούτε τα κράτησε καν, τα έδωσε στο μοναστήρι. Τα μοίρασε σε φτωχούς. Έτσι φαίνεται πόσο φιλάνθρωπος ήτανε και ο ίδιος. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι σαν κληρικός, για να δούμε πόσο ελεήμον ήταν, κάποιος πλούσιος κύριος, ο οποίος είχε τρεις κόρες, έπεσε έξω οικονομικά, με αποτέλεσμα πέφτοντας έξω οικονομικά και μην μπορώντας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, σκέφτηκε με τις κόρες του να τις εκδώσει στην πορνεία. Οπότε από εκεί, με τα τρία παιδιά του, τρεις κοπέλες του, τα εισέπρατε αρκετά χρήματα, αφού θα τις έβαζε να δουλεύουν σε ένα πορνείο. Αυτό το πληροφορήθηκε και δεν άρχισε να φτάσει η σκέψη του πατέρα αυτού στα αυτιά του ιερέως, του πατρός Νικολάου. Εδώ φαίνεται ότι η αγάπη του για τον άνθρωπο, η αγάπη του προς τον συνάνθρωπο
η αγάπη για το πίμνιο θα λέγαμε, ήταν τόσο μεγάλη του Αγίου Νικολάου που πληροφορείται αμέσως τα προβλήματα αυτών διαπιστώνουμε. Που πληροφορείται αμέσως τα προβλήματα της κάθε οικογενείας. Γιατί αυτό εξάλλου σημαίνει ο ιερέας ή ο επίσκοπος που λέγεται πατέρας. Δεν μπορεί να έχεις τα παιδιά σου και να μην ξέρεις τα προβλήματά τους. Δεν μπορεί να λέγεσαι πατέρας και να μην ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα της οικογενείας του πυμνίου σου. Ιδάλλως έπρεπε να σε λένε Κύριο. Η λέξη πατέρας που παίρνει ο κληρικός και προσφωνείται είναι διότι ο κόσμος που το αναθέτει ο Θεός να ποιμάνει είναι πλέον παιδιά του. Δεν δικαιολογείται λοιπόν ο πατέρας να μην ξέρει το πρόβλημα της άλφα οικογένειας ή να αργήσει να το πληροφορηθεί. Δεν δικαιολογείται. Και εδώ βλέπουμε ότι ο πατήρ Νικόλαος επληροφορείται αμέσως, μάθαινε το τι γίνεται στην περιφέρειά του. Φαίνεται είχε οργανωμένο επιτελείο ή ο ίδιος με τις επισκέψεις που έκανε, ρωτούσε και μάθαινε. Παρότι βρισκόταν μέσα στο μοναστήρι, επαναλαμβάνω. Και τότε τι κάνει. Παίρνει 300 φλουριά, πιθανόν να ήταν την περιουσία του πατέρα, πριν τη μοιράσει, και πηγαίνει ένα βράδυ και τα αφήνει σε ένα μέρος που θα τα έβρισκε οπωσδήποτε ο πατέρας. Βλέποντας αυτό, ο πατέρας του πρώτου που έκανε, ευχαρίστησε το Θεό, αναζήτησε να δει ποιος έκανε αυτή τη χειρονομία, δεν μπόρεσε να τον βρει, αλλά ταυτόχρονα έψαξε αμέσως με 300 φλουριά και πάντρεψε την πρώτη του κόρη. Ο Άγιος μετά από αργότερα, λίγο καιρό, το επαναλαμβάνει για τη δεύτερη κοπέλα και του πηγαίνει άλλα 300 φλουριά. Του τα αφήνει και παντρεύει και τη δεύτερη κοπέλα του. Αλλά θεώρησε ότι έπρεπε πλέον να τη στήσει ο πατέρας για να δει ποιος είναι εκείνος ο οποίος του φέρνει τα χρήματα. Έτσι κάθε βράδυ παρακολουθούσε με εξότου, έφτασε η ώρα που ο Άγιος Νικόλαος πήγαινε άλλα 300 φλουριά να τα αφήσει για την τρίτη κοπέλα. Και ακούγοντας το θόρυβο βγήκε έξω γρήγορα ο πατέρας και ο Άγιος Νικόλαος μέσα στο σκοτάδι έτρεχε γρήγορα για να μην τον αντικρίσει. Τελικά τον αντίκρισε, τον είδε ποιος ήταν, τον αναγνώρισε, γιατί ήταν αγαπητός ο πατήρ Νικόλαος. Τον αναγνώρισε και ο Άγιος Νικόλαος τον παρακάλεσε να μην μπει σε κανένα τίποτα μέχρι ότου ο ίδιος πεθάνει. Όταν πεθάνει του λέει, μπορείς να τα πεις. Έτσι γλίτωσε την οικογένεια αυτή από την πορνεία που σκεφτότανε ο πατέρας να εκδώσει τις τρεις κόρες. Κάποια στιγμή αποφασίζει και ο ίδιος, ο Άγιος Νικόλαος, να επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους, αφού είχε επιστρέψει ο θείος του, όπως σας είπα που είχε πάει στο Ιεροσόλυμα, και πράγματι φεύγει και πηγαίνει στο Ιεροσόλυμα. Μέσα στο καράβι όμως βλέπει ένα όνειρο. Βλέπει ότι οι δαίμονες έκοβαν τα κατάρτια του καραβιού. Οπότε όταν σηκώθηκε το πρωί, μάζεψε τον κόσμο εκεί και τους ναύτες και τους είπε ότι να ελπίζουν στο Θεό, να ζητούν τη βοήθεια του Θεού, θα κινδυνεύσουν, αλλά αν ζητούν τη βοήθεια του Θεού δεν θα πάθουν τίποτα. Και πράγματι μετά από λίγη ώρα χάλασε ο καιρός. Πρέπει να σας πω ότι γελάγανε επάνω αυτοί που ήταν στο καράβι για να πάνε στο Ιεροσόλυμα, ακούγοντάς του το όνειρο αυτό ότι θα συμβεί αυτό και η ερμηνεία που είχε δώσει στο όνειρο ο Άγιος Νικόλαος. Γέλαγαν και οι ναύτες, αλλά όταν είδαν ότι συνέπιασε και μετά από λίγο χάλασε ο καιρός και πράγματι κινδύνευσε το καράβι,
αρχίζει ο Άγιος Νικόλαος να προσεύχεται και μαζί και όλοι επάνω στο καράβι και έτσι πραγματικά το καράβι δεν βυθίστηκε μέσα στην τρικυμία. Αργότερα που σταμάτησε η τρικυμία ανέβηκε ο αρχιναύτης για να φτιάξει τα σκηνιά επάνω στα κατάρτια και ανεβαίνοντας επάνω έσπασε ένα σκηνί, πέφτει κάτω και σκοτώνεται ο αρχιναύτης. Έτσι τη χαρά του που βυθίστηκε, που δεν βυθίστηκε το καράβι, ήρθε να την καλύψει ο θάνατος ενός εκ των αυτών και μάλιστα του πρώτου ναύτη, τον οποίον είχε το καράβι. Ο Άγιος πήγε πάνω από το πτώμα και ξεκίνησε την προσευχή. Ήξερε αυτό που είχε διαβάσει μέσα στην Αγία Γραφή, ότι αν έχεις πίστη, ο Σικόκου συνάπεως δύνασε να είπεις στο βουνό αυτό μετακινήθητη και το βουνό να μετακινηθεί. Έχοντας αυτή την πίστη λοιπόν, παρακάλεσε ο Άγιος Νικόλαος το Θεό και του ζήτησε να αναστήσει τον άρθρο. Και ο Θεός πραγματικά ανασταίνει τον άφη. Ήταν σαν να είχε κοιμηθεί και ξαφνικά σηκώθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα ο άφη. Έτσι είναι η πρώτη φορά που γίνεται και κάνει ο Άγιος Νικόλαος ανάσταση ενός των νεκρών. Φυσικά το νέο διαδόθηκε αργότερα, μαθαίρθηκε δεξιά και αριστερά και έτρεχαν πλήθος ασθενών και ανθρώπων ώστε ο Άγιος να τους θεραπεύσει και πολλούς εθεράπευε με την προσευχή του που έκανε ο Άγιος Νικόλαος προς τον Θεό. Και πολλά θαύματα γινόντουσαν εν τη ζωή του Αγίου, ενώ ήταν ακόμα εν ζωή, πάρα πολλά θαύματα γινόντουσαν. Έφτασε στα Ιεροσόλυμα, επισκέπτεται τον Πανάγιο Τάφο, τον Φρικτό Γολγοθά, τον Ιορδάνη Ποταμό, το Θαβόρι Όρος και εκείνα τα χρόνια φυσικά επειδή η μετακίνηση γινόταν με καραβάνια, δεν γινόταν με αυτοκίνητο όπως έχουμε εμείς σήμερα, ο χρόνος που έπρεπε να καθίσει κανείς εκεί κάτω ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Συνήθως καθόντουσαν το λιγότερο από 6 μήνες μέχρι και 2 χρόνια για να μπορέσουν να επισκεφτούν και να δουν όλα τα προσκυνήματα. Σήμερα φυσικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σε λίγες μέρες κανείς με τα μέσα που υπάρχουν μπορεί και τα προσκυνάει και τα βλέπει. Όμως Άγγελος Κυρίου εμφανίζεται στον ύπνο του Αγίου και του είπε ότι πρέπει να επιστρέψεις πίσω και να γυρίσεις στα Πάτερα, να γυρίσεις στο μοναστήρι σου, να γυρίσεις εκεί που είναι η έδρα σου και η βάση, διότι ο κόσμος σε περιμένει και σε αναζητά. Τότε με ένα καραβάνι κατεβαίνει κάτω στο λιμάνι και φεύγει από το λιμάνι και ρωτάει και ο καράβι πηγαίνει και προς τα που πάει. Του είπανε του Αγίου ότι εσύ προς τα που πηγαίνεις, πηγαίνω λέει προς τα Πάτερα. Ωραία, θα σε πάμε. Πλήρωσε τα ναύλα για να τον πάνε. Αυτοί όμως τον ξεγέλασαν τον Άγιο και τον πηγαίναν αλλού. Τελικά πιάνει μια φουρτούνα, κινδύνευσε να πηδηστεί το καράβι και μόνο το καράβι μέσα από τη φουρτούνα, όπως πήγαινε, τελικά βγήκε στο μέρος που ο Άγιος, στο λιμάνι που ο Άγιος ήθελε να κατέβει για να φτάσει. Βλέποντάς το αυτό ότι φτάσανε στα μοίρα της Λυκίας, τα έχασαν αυτοί οι οποίοι είχαν το καράβι και ζήτησαν από τον Άγιο συγγνώμη, διότι τον ξεγέλασαν και τον κορόιδευσαν ενώ τον πήγαιναν αλλού. Όπως σας είπα, πλησίον της πόλης που γεννήθηκε ο Άγιος, στα Πάτερα, είναι τα μοίρα της Λυκίας. Εκεί κάποια στιγμή ο Μητροπολίτης και Επίσκοπος Μοιραίων, έτσι ονομάζεται, Μητροπολίτης Μοιραίων, πέθανε. Και τότε συνήλθαν οι γύρωθε
επίσκοποι για να εκλέξουν και ιερείς για να εκλέξουν έναν νέο επίσκοπο. Φυσικά αυτοί οι οποίοι ενδιαφερόντουσαν για να γίνουν επίσκοποι όλοι είχαν τρέξει και είχαν προστρέξει και ο καθένας με τον δικό του τρόπο προσπαθούσε να πάρει την Μητρόπολη Μοιραίων. Ξαφνικά ένας ευλαβής όμως επίσκοπος τους λέγει ότι στη σύνοδο που είχαμε για ποιο λόγο δεν εκλέγουμε όχι από τους που έρχονται εδώ πέρα και μας ζητάνε και ο καθένας παρουσιάζει τα προσόντα του που έχει για να αναλάβει την επισκοπή αλλά να κάνουμε προσευχή να μας υποδείξει έναν ο Θεός. Ποιον ο Θεός θέλει. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και τότε συμφωνήσανε, κάναν τη λειτουργία οι επίσκοποι και οι ιερείς, κάναν προσευχή και το βράδυ σε έναν ενάρετο άνθρωπο, κληρικό, άγγελος Κυρίου του εμφανίζεται και του λέει αύριο θα πας στο ναό. Πρωί πρωί και ο ιερέας ο οποίος θα έρθει θα ονομάζεται Νικόλαος. Θα τον ρωτήσεις και αν είναι αυτός ο Νικόλαος, αυτόν θέλει ο Θεός να κάνετε επίσκοπο. Πράγματι πηγαίνει και τον αναφέρει αμέσως αυτό το γεγονός που είδε στον ύπνο του, πηγαίνει και τον αναφέρει στους υπολείπους επισκόπους, ότι απόψε είδα αυτό αυτό και έχω εντολή πρωί πρωί να πάω στον ναό. Αφού βραδιάτικα ειδοποίησε όλους όσους είδε, του είπαν πήγαινε να δούμε ποιος είναι αυτός και αν θα γίνει αυτό το οποίο είδε στον ύπνο σου. Πράγματι, πρωί πρωί πηγαίνει και κάποια στιγμή στο ναό εισέρχεται μέσα ο πατήρ Νικόλαος, ο Άγιος Νικόλαος. Μπαίνοντας στο ναό τον ρωτάει, πάτερ του λέει πώς σας λένε, του λέει Νικόλαος είναι το όνομά μου. Λέει σας παρακαλώ ακολουθήστε με. Και τον πηγαίνει αμέσως στη σύνοδο. Και η σύνοδος αμέσως τον εξέλεξε Μητροπολίτη Μοιραίων και έτσι έγινε επίσκοπος στα μοίρα της Λυκίας. Έτσι έγινε το θέλημα πραγματικά του Θεού και δεν έγινε το θέλημα των ανθρώπων. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι εκείνα τα χρόνια τα οποία βρίσκεται πλέον ως επίσκοπος στα μοίρα της Λυκίας ο Άγιος Νικόλαος βασιλεύει και αυτοκράτορας είναι ο σκληρός διώχτης των χριστιανών, ο Δοκλητιανός. Έχει αναλάβει από το 284 περίπου. Μαζί με τον Μαξιμιανό, ο οποίος είναι αντιβασιλέας του, και οι οποίοι από το 284 μέχρι το 305 κυβέρνησαν την αυτοκρατορία και την επαρχία εκεί με σκληρούς διωγμούς. Σε κάποιον εκ των διωγμών θα πρέπει να σας πω ότι ο Άγιος Νικόλαος συνελήφθηκε. Συνελήφθηκε ο Άγιος Νικόλαος και φυλακίστηκε μαζί με τους χριστιανούς και δεν ήταν λίγα τα μαρτύρια τα οποία υπέστηκε ο Άγιος Νικόλαος. Το 305 παρετούνται και αναλαμβάνει ως διάδοχός του ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Υιός της Αγίας Ελένης, ο οποίος άφησε, όπως ξέρουμε, άνεξη θρησκεία και αυτομάτως επέτρεψε και την ανέγερση των ιερών ναών και να κινούνται ελεύθερα οι χριστιανοί, όπως και όλες οι υπόλοιπες θρησκείες. Τότε οι χριστιανοί μεγαλουργούνε, αναπτύσσονται, αφού οι διωγμοί και επισήμως πλέον έχουν σταματήσει και ο Άγιος Νικόλαος με την προσευχή του εκείνο που κάνει γκρεμίζει τα είδωλα. Δηλαδή όταν προσευχόταν ο Άγιος τα είδωλα δεν μπορούσαν να σταθούν όρθια. Ακόμα και οι βομοί που κάνανε θυσίες γκρεμιζόντουσαν. Και τα δαιμόνια του φώναζαν θα σε εκδικηθούμε Νικόλαε, τα οποία κατοικούσαν μέσα στα είδωλα.
και φεύγοντας το δαιμόνιο γκρέμιζε το είδωλο. Χωρίς ανθρώπινο χέρι να τα ακουμπά. Μόνο και μόνο με την προσευχή του Αγίου Νικολάου γκρεμίζονται τα είδωλα. Λίγο αργότερα, κάτω στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, παρουσιάζεται ένας ευλαβής νέος, ο Άριος, ο οποίος γίνεται διάκος από τα χέρια του Πατριάρχη Πέτρου, μετέπειτα Αγίου Πέτρου, ο οποίος και αγίασε. Ένας ευλαβής νέος, με αγάπη προς την Εκκλησία, γίνεται διάκονος και υπηρετεί την Εκκλησία. Όμως, δεν άρχισε να πέσει σε πλάνες και σε αιρέσεις, και η μεγαλύτερη του πλάνη και αίρεση, όπως ξέρουμε, ήταν ότι ξεκίνησε να διδάσκει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αφού είναι Υιός του Θεού. Δεν μπορεί να είναι ίσως και ίδιος με τον Πατέρα. Να είναι ένα και το αυτό. Δεν μπορούσε δηλαδή να αποδεχτεί το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Φυσικά δεν υπήρχε τότε το δόγμα της Αγίας Τριάδος με την έννοια τη δογματική, το οποίο μετέπειτα οι σύνοδοι, η πρώτη και η δευτέρα, εδογμάτισαν. Αυτή λοιπόν η θεωρία την οποία ανέπτυσε ο Άριος, μπόρεσε ο Άγιος Πέτρος, ο Πατριάρχης, ο οποίος τον είχε χειροτονήσει, τον απομάκρυνε εκ της διακονίας λόγω των βλασφημιών του, και έτσι σταμάτησε ο Άριος. Αργότερα όμως, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, αφού πέθανε ο Άγιος Πέτρος, ανέλαβε ο Πατριάρχης Αχιλλάς, ο οποίος τον κάνει πρεσβύτερο, γιατί ξαναέδειξε την πρώτη του ευλάβεια, ξαναέδειξε την πρώτη του αγάπη προς την πίστη, την ορθοδοξία, την πρώτη του θέρμη για την Εκκλησία. Όμως δεν άργησε και πάλι ο Άριος, αφού πήρε το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης, να εκδηλωθεί πάλι και να εκφράσει όλες τις αιρέσεις, όλες τις πλάνες του, και να γίνει διώκτης της ορθοδόξου πίστεως. Είχε δε τέτοιο τρομερό λέγει ο Άριος και πειθό, και ήξερε τέτοια καλή θεολογία, που πρέπει να σας πω ότι παρασύρει με το μέρος του τους Μητροπολίτες Νικομιδίας Ευσέβιο, τον Τύρου Παυλίνο και τον Κεσαρίας Ευσέβιο, καθώς και ένα πλήθος ιερέων και άλλων κληρικών. Είχε τέτοια πιστικότητα, τέτοια ευφράδια λόγου, και φυσικά ο ένας παρέσυρε μετά τον άλλον, και έτσι παρασύρονται οι Μητροπολίτες και έπεφταν στην πλάνη και στην αίρεση ότι ο Χριστός μας δεν είναι Θεός, αλλά είναι κτίσμα του Θεού, όπως είμαστε και εμείς παιδιά του Θεού. Και τίποτα παραπάνω δεν είναι ο Χριστός. Έτσι, ο Άγιος Αλέξανδρος, όπως σας είπα, το καθήρεσε. Αυτός όμως συνέχισε. Ο Άγιος Αλέξανδρος είναι ο μετέπειτα Πατριάρχης από τον Αχιλλά, ο οποίος αμέσως συγκαλεί σύνοδο και τον καθαρεί. Ο Άγιος όμως, παρόλη την καθαίρεση που δέχτηκε, δεν σταμάτησε να κάνει αυτό που έκανε. Αντιθέτως, παρέσυρε με το μέρος του επισκόπους, μητροπολίτες και ιερατείο. Έτσι, στη Νίκαια το 325, συγκαλείται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, διότι το θέμα παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αρχίζει δηλαδή από Μητρόπολη σε Μητρόπολη να διαδίδεται η θεωρία του Αρίου, και ότι ο Χριστός είναι έτσι, είναι Υιός Θεού, δεν είναι Θεός, είναι ένα απλό κτίσμα όπως είναι όλοι οι άνθρωποι, και ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό Πατέρα. Κάτι παρόμοια που λένε σήμερα και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, την ίδια θεωρία. Θα λέγαμε ότι είναι εγγόνια θεολογικά του Αρίου τα όσα λένε σήμερα
οι μάρτυρες του Ιεχωβά ή οι χιλιαστές. Το 325 λοιπόν συγκαλείται από τον Αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο και από τους επισκόπους Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια, όπου προεδρεύει ο Αυτοκράτορας, ο Άγιος Κωνσταντίνος. Και εκεί προσέρχονται πάρα πολλοί επίσκοποι, μητροπολίτες, πατριάρχες, από όλη την Οικουμένη, για πλέον να συζητήσουν δογματικά και να λύσουν το θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει ο Άριος, ο οποίος συνέχισε να κηρύττει και να παρασύρει, πέρα από αυτό να παρασύρει και κόσμο. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι μέχρι τότε η Θεία Λειτουργία γινότανε διαβαστά. Η Θεία Λειτουργία δεν γινότανε ψαλτά. Γινόταν διαβαστά, δηλαδή εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Και πάνταγε όλος ο λαός από κάτω, Κύριε ελέησον. Ο Άριος, επειδή ήταν και καλήφωνος, είναι ο πρώτος που χρησιμοποιεί τη μελωδία. Έτσι στις Μητροπόλεις και στους ναούς που πηγαίνει, είναι ψηλός, όμορφος, εύσωμος, ωραίος, μπορεί και παρασύρει με την ωραία του φωνή πλήθος κόσμου, πέρα από τους επισκόπους και τους ιερείς. Και έτσι καταλαβαίνετε τι μεγάλο σάλο δημιουργείται. Και τότε ο Μέγας Αθανάσιος, όταν ανέλαβε πατριάρχης ο ίδιος, έδωσε εντολή να αρχίσουν μέσα στις ενορίες, όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, δεν το λέγανε τότε ψαλμωδία, το λέγανε τραγούδι, ότι τραγουδάει ο Άριος μέσα στους ναούς. Και γι' αυτό και στις επιστολές του Μεγάλου Αθανασίου διαβάζουμε που λέει «Τραγουδάτε ιερείς, τραγουδάτε μέσα στους ναούς», όπως κάνει ακριβώς και ο Ερεσιάρχης Άριος. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει εμελός και έφτασε τον 7ο αιώνα πλέον με το Βυζάντιο να γίνει η λεγόμενη Βυζαντινή μουσική. Να γίνει τον 7ο αιώνα πλέον και να ψάχνουμε από τον 7ο και μετά Βυζαντινά πλέον. Στη σύνοδο μέσα ο Άγιος έδωσε σκληρή μάχη με τους πατέρες. Και μέσα στη σύνοδο ήταν αναστήματα, όπως ήταν ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Νικόλαος, ο Μέγας Αθανάσιος, αλλά και πολλοί άλλοι Άγιοι. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι είχαν μαρτυρήσει, είχαν φυλακιστεί και πάνω τους, επίσκοποι και ιερείς, είχαν και τα στίγματα των μαρτυρίων και των διωγμών που είχαν. Θα πρέπει να σας πω ότι τα χρόνια των διωγμών οι επίσκοποι συλλαμβανόντουσαν και υποφέρανε, ομοίως και οι χριστιανοί. Άλλους ρίχναν στα θηρία, άλλους τους ρίχναν στα θηρία, άλλους τους φυλακίζανε, άλλων τους δέσμευαν τις περιουσίες για να αρνηθούν τον Χριστό, να αρνηθούν την πίστη τους και να ξαναεπιστρέψουν στα ίδωλα. Φυσικά, θα πρέπει να σας πω ότι αρκετοί δεν άντεχαν στα μαρτύρια. Και γι' αυτό τι κάνανε, αλλαξοπιστούσαν. Είναι οι λεγόμενοι πεπτωχώτες, χριστιανοί. Κάποιοι άντεχαν τα μαρτύρια και κάποιοι δεν άντεχαν τα μαρτύρια. Και αρνιόντουσαν τον Χριστό και ξαναλάτρευαν και επέστρεφαν στα ίδωλα. Αλλά είχαμε και τους χριστιανούς εκείνους, οι οποίοι υπολόγιζαν ότι αν συλληφθούν δεν θα αντέξουν στα μαρτύρια. Και έτσι από φόβο έφευγαν στην έρημο, στα βουνά και κρυβόντουσαν σε σπήλαια και μακριά από την πόλη, μέχρι ότου σταματήσει ο διωγμός, από το να αρνηθούν την πίστη τους, τουλάχιστον φεύγανε πάνω στο βουνό.
Και εδώ θυμάμαι που μας έλεγε ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου, αλλά και της Αγίας Λάβρας, ότι όταν πήγαν οι Γερμανοί στα Καλάβρητα και είδαν ότι καίγανε οι Γερμανοί τα Καλάβρητα, καταλάβανε ότι δεν θα αργήσουν να φτάσουν και στο μοναστήρι. Και έδωσε εντολή ο ηγούμενος ότι όσοι νομίζετε ότι μπορεί να αντέξετε, να μαρτυρήσετε μέσα στο μοναστήρι, καθίστε. Όσοι δεν μπορείτε όμως και πιστεύετε ότι δεν θα αντέξετε γιατί θα μας κάψουν ζωντανούς, προλάβετε να φύγετε, να σωθείτε επάνω στα βουνά. Και πράγματι αρκετοί εκ των μοναχών έφυγαν επάνω στα βουνά και πρόλαβαν να κρυφτούν μέσα στα βουνά και γύρισαν και βρήκαν αργότερα το μοναστήρι τους καμένο αφού είχαν φύγει πλέον οι Γερμανοί. Κάποιοι όμως έμειναν μέσα στο μοναστήρι και έμειναν και γεροντάκια που ήταν άρρωστα, όπως μας έλεγε, μεγάλης ηλικίας πάνω στα κρεβάτια, τα οποία τους έκαψαν οι Γερμανοί. Τα γεροντάκια αυτά, τους μοναχούς τους έκαψαν ζωντανούς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μέσα στη σύνοδο γίνεται μια μεγάλη μάχη. Πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Ο Άριος με επιχειρήματα, όπως σας είπα, έχει παρασύρει πλέον Μητροπολίτες με το μέρος του. Οι οποίοι τώρα Μητροπολίτες αυτοί συμμετέχουν μέσα κανονικά στην Σύνοδο. Και υπερασπίζονται τις απόψεις του Αρίου. Και από την άλλη πλευρά, οι άλλοι Μητροπολίτες, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν τους άλλους ότι δεν είναι έτσι το πράγμα, αλλά ότι έχετε πέσει σε πλάνη. Και φυσικά εκεί, το Πανάγιο Πνεύμα, ξέρουμε ότι φώτισε τον Άγιο Σπυρίδωνα με το κεραμίδι που έγινε το θαύμα. Λοιπόν, αλλά ο Άριος συνέχιζε και έλεγε αυτά τα οποία έλεγε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ακούγοντάς τον να υποτιμά και να βλασφημεί το πρόσωπο του Χριστού, βλασφημία λέγεται επειδή έβλαπτε τη φήμη του, γι' αυτό λέγεται βλασφημία. Δεν έβριζε, όπως σήμερα κάποιος βλασφημεί, αλλά βλασφημία σημαίνει βλάπτω την φήμη σου. Έτσι λοιπόν, ακούγοντάς τον να λέει για τον Χριστό ότι δεν είναι Θεός, άρα έβλαπτε την φήμη του Χριστού, που τον έλεγε ένα κοινό απλόν άνθρωπο. Σηκώνεται λοιπόν επάνω και χαστουκίζει και χτυπά τον Άρη. Και του λέει επιτέλους, πάψε να υβρίζεις το όνομα του Χριστού. Και τότε ο Άρης με πολύ γαλήνη απευθύνεται προς τον Αυτοκράτορα και του λέει ότι μεγαλειότατε, εάν ετούτος ο αγράμματος, ιεράρχης, δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει στα όσα λέγω, δεν νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εκδήλωσε τα νεύρα του είναι και ορθός και παρακαλώ να επιβληθεί ο νόμος. Ο νόμος τότε έλεγε ότι οποιοδήποτε ενώπιον του βασιλέως χειροδικήσει κάποιον άλλον, του κόβεται το χέρι. Και τότε οι υπόλοιποι ιεράρχες ζήτησαν από τον Αυτοκράτορα να μην κόψουν το χέρι του Αγίου Νικολάου, να δείξουν επίοικια, παρά μόνο να απομακρυνθεί από τη Σύνοδο και να καταδικαστεί και να μπει μέσα στην φυλακή. Και πράγματι ο Άγιος Νικόλαος συλλαμβάνεται από τους στρατιώτες και οδηγείται στις φυλακές εκεί της περιφέρειας. Μέσα στις φυλακές όμως γίνεται ένα μεγάλο θαύμα. Εμφανίζεται ο Χριστός και η Παναγία, ο οποίος τον ρωτούν, Νικόλαε, γιατί είσαι φυλακισμένος? Και εκείνος τους απάντησε, για την ειδική σας αγάπη είμαι φυλακισμένος και βρίσκομαι μέσα εδώ. Και τότε ο Χριστός του δίνει ένα Ευαγγέλιο και του λέει για μένα, συνεχίζεις και είσαι ο ιεράρχης μου. Η δε Παναγία κράταγε ομοφόριο και πετραχύλι και του τα φόρεσε. Έτσι λοιπόν, την άλλη μέρα το πρωί βλέπουν οι στρατιώτες και άλλοι ιερείς και κληρικοί και επίσκοποι που ήρθαν να επισκεφτούν τον Άγιο Νικόλα, γιατί τον σεβόντουσαν όλοι για την αγιότητά του. Και θα σας πω γιατί, διότι πάρα πολλά θαύματα έκανε ο Άγιος, που σας είπα, αρρώστους καλά, ανέστησε τον νεκρό, η φιλανθρωπία του, όλα αυτά μαθευόντουσαν, θα πούμε και άλλα.
τον εσέβοντο. Και πήγαν λοιπόν και βλέποντάς τον ότι είναι μέσα στη φυλακή λυμένα τα χέρια και τα πόδια και να διαβάζει το Ευαγγέλιο και να το κρατά στα χέρια του και να φοράει ομοφόριο και πετραχύλι, ξεφιάστηκε. Και τον ρώτησαν τι έγινε και ο εκείνος αμέσως σου είπε τι συνέβη και εκείνο το βράδυ. Η Σύνοδος τελικά καταδίκασε τον Άριο, ο δε αυτοκράτορας απεφυλάκησε αμέσως τον Άγιο Νικόλαο και μέσα στη Σύνοδο του ζήτησε συγγνώμη για αυτό το οποίο είχε διαπράξει εναντίον του. Θα πρέπει να σας πω ότι κάποια στιγμή στη ηλικία έπεσε πείνα. Έπεσε πείνα, μεγάλη πείνα. Και έγινε λοιμός τεράστιος που οι άνθρωποι αρχίσαν να πεθαίνουν από την πείνα. Τότε ο Άγιος Νικόλαος, ζωντανός καθότι είναι Μητροπολίτης Μύρων της Λυκίας, εμφανίζεται σε ένα πλούσιο ο οποίος είχε σιτάρι και τρόφιμα επάνω στο καράβι του και ο οποίος ετοιμαζόταν να πάει σε διάφορα λιμάνια να πουλήσει το εμπόρευμά του. Και τότε εμφανίζεται στον ύπνο του ο Άγιος Νικόλαος και του λέει ότι είμαι ο επίσκοπος Μύρων και φέρε στη Λυκία το εμπόρευμά σου, διότι πεινάει ο τόπος. Και εδώ θα το πουλήσεις γρήγορα και σε πολύ καλή τιμή. Και του λέει, ήδη εγώ σου δίνω προκαταβολή και του δίνει 3 φλουριά. Ο άνθρωπος ξυπνάει ο πλούσιος αυτός και πράγματι όταν ξύπνησε βλέπει στο χέρι του μέσα 3 φλουριά. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι επρόκειτο τελικά του θαύματος το οποίο έγινε, πληροφορείται ποιος είναι ο επίσκοπος Μύρων Νικόλαος και καταφτάνει πράγματι στα μοίρα και εκεί αρχίζει στη Λυκία να μοιράζει τα τρόφιμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος έσωσε τη Λυκία από πείνα και μάλιστα με ένα θαυμαστό και θαυματουργικό τρόπο. Κάποια άλλη στιγμή έσωσε 3 στρατηγούς οι οποίοι κατηγορήθηκαν στον αυτοκράτορα, τους κατηγόρησαν ότι είχαν σχέδια εναντίον, ενώ ήταν φίλοι του αυτοκράτορα. Σε πάση περιπτώσει δεν σας πω όλη την ιστορία λόγω ελλείψεως χρόνου, και συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν εις θάνατο να αποκεφαλιστούν. Οι ίδιοι στρατηγοί όμως είχαν πιο πριν καταδικάσει άλλους 3 σε θάνατο πριν τη σύλληψή τους. Και ο Άγιος Νικόλαος, πληροφορώντας την αδικία, πληροφορούμενος την αδικία η οποία είχε γίνει, τρέχει, προλαβαίνει τους στρατηγούς και δεν θανατώθηκαν αδίκως εκείνοι που επρόκειτο να θανατωθούν. Τώρα λοιπόν οι ίδιοι έχουν συλληφθεί, έχουν ψυχοφαντηθεί, έχουν κλειστεί στη φυλακή και το πρωί θα αποκεφαλιστούν. Θυμηθήκαν τότε τον Άγιο Νικόλαο, τον επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Προσεύχονται, πέφτουν στα γόνατα μέσα στη φυλακή και παρακαλούν τον Άγιο να τους ακούσει, τον επίσκοπο Μύρων να τους ακούσει και να επέμβει. Και γίνεται το εξής θαυμαστό. Και σε αυτόν που τους είχε συκοφαντήσει, αλλά και στον αυτοκράτορα, εμφανίζεται στον ύπνο τους ο Άγιος Νικόλαος, ο επίσκοπο Μύρων, ζωντανός ακόμα, δεν είχε πεθάνει. Μιλάμε ότι εκτελούσε τα καθήκοντά του στα μοίρα της Λυκίας. Εμφανίζεται στον ύπνο του αυτοκράτορα και του λέει, πρόσεξε καλά
διότι αυτούς που πας το πρωί να αποκεφαλίσεις είναι αθώοι. Το ίδιο κάνει και στο συκοφάντη. Του λέει, τους συκοφάντησες, πρόσεξε και θα έχεις να κάνεις μαζί μου μετά. Και τρέχει αμέσως και εκείνος βρίσκει τον αυτοκράτορα και έτσι το πρωί ελευθερώσανε τους τρεις στρατηγούς. Ο δε αυτοκράτορας αναζήτησε να μάθει ποιος ήταν εκείνος και ποιος είναι ο τόσο Άγιος Επίσκοπος, που τον ρώτησε στον ύπνο, του λέει ποιος είσαι, και του είπε ότι είμαι ο Επίσκοπος Μύρων της Λυκίας. Και ζήτησε να πληροφορηθεί ποιος ήταν αυτός ο Άγιος Επίσκοπος, ο οποίος είχε αυτή τη δύναμη να εμφανίζεται ακόμα και ζωντανός όταν ήταν στον ύπνο τους και να προστατεύει τους ανθρώπους. Το ίδιο επίσης έγινε όταν και κάποιοι μέσα σε ένα καράβι κινδύνευαν να βουλιάξει το καράβι σε θάλασσο ταραχή και παρακάλεσαν και έπεσαν όλοι στα γόνατα και επικαλούντος την προσευχή τους τον επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Και τότε εμφανίζεται στο πηδάνιο ο επίσκοπος Μύρο, ο Άγιος Νικόλαος, να οδηγεί το καράβι και να καταπάβει την τρικυμία. Και είναι πάρα πολλά ακόμα τα θαύματα τα οποία κάνει ζωντανός ο Άγιος. Όταν ακόμα ευρισκότανε στη ζωή είτε ως ιερέας είτε ως επίσκοπος. Φυσικά μετά το θάνατό του μπορούμε να μιλήσουμε για πληθώρα άλλων θαυμάτων. Για πάρα πολλά άλλα θαύματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα μέσα στο βίο του, στο Συναξάρι, το οποίο αξίζει κανείς να διαβάσει με λεπτομέρειες στο πόσο ο Άγιος επεμβαίνει. Και ιδιαίτερα τον βλέπουμε πολλές φορές να επεμβαίνει σε ανθρώπους που κινδυνεύουν μέσα στις θάλασσες. Και γι' αυτό οι θαλασσινοί, οι άνθρωποι που είναι ναυτικοί, τον έχουν προστάτη από την ώρα που οι ναύτες τον παρακάλεσαν και εμφανίστηκε, ενώ ήταν ακόμα ζωντανός και έπιασε το πηδάριο και σταμάτησε την κακοκαιρία. Και γι' αυτό θεωρείται και προστάτης των ναυτικών, των ανθρώπων που όταν προσεύχονται στον Άγιο Νικόλα επεμβαίνει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τη ζωή του Αγίου Νικολάου, ο οποίος εκοιμήθηκε, ο Άγιος Νικόλαος, το 330 περίπου μετά Χριστό. Το 330 κοιμήθηκε. Βλέπουμε την αγιότητα του βίου του. Βλέπουμε το πώς υπηρετούσε. Το πώς και ως μοναχός και ως κληρικός και ως επίσκοπος δρούσε. Και φυσικά είναι ώρα κανείς να συγκρίνει τα σημερινά δικά μας χάλια, και δεν μιλάω για τον άλλον, μιλάω για τα δικά μας, γιατί τον άλλον δεν μας απασχολεί και δεν μας ενδιαφέρει, αλλά μας ενδιαφέρουν τα δικά μας χάλια, το πόσο και πώς αυτός ο άνθρωπος αγάπησε τον Θεό, ζούσε για το θέλημα του Θεού, καθημερινά αγωνιζόταν το εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Και πώς ο Θεός ακόμα από τη ζωή που ήταν τον αξίωσε να τελεί τέτοια θαυμαστά γεγονότα. Τα οποία αυτά όλα τα πέτυχε και τα κέρδισε βάσει των αγώνων τον οποίο ο Θεός γνώριζε που έκανε. Και ιδιαίτερα ήταν, όπως σας είπα, πάρα πολύ φιλάνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ ελεήμων. Έτρεχε όπου μπορούσε να στηρίξει, να βοηθήσει τους ανθρώπους με οποιοδήποτε τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αγάπη, η ελεημοσύνη προς τον συνάνθρωπο είναι ο τρόπος της σωτηρίας. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες όλοι ότι
Ο δρόμος για τη σωτηρία είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον μας. Εμπράκτος αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Και αποδεικνύεται εμπράκτος η αγάπη προς τον Θεό όταν ζούμε και αγωνιζόμαστε να ζούμε σε καθημερινή βάση έτσι όπως θέλει ο Θεός μας. Να πράττουμε το θέλημά του. Όπως εκείνος ο ευλαβής επίσκοπος είπε στη σύνοδο των επισκόπων ότι γιατί να εκλέξουμε με το συνηθισμένο τρόπο και δεν αφήνουμε να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το ίδιο πράγμα χθες που είχε έρθει ένας ιερεύς να εξομολογηθεί μαζί με την πρεσβυτέρα του και στην κουβέντα επάνω μετά αφού τελείωσε η εξομολόγηση μου ανέφεραν ένα πρόβλημα οικογενειακό το οποίο είχα και τότε τους είπα γιατί ο ιερεύς έλεγε να γίνει έτσι αυτό το πράγμα. Η παπαδιά έλεγε όχι να το κάνουμε έτσι. Και τους λέω γιατί να γίνει έτσι όπως θέλει ο παπάς. Γιατί να γίνει έτσι όπως θέλει η παπαδιά. Και θα ρωτάτε το Θεό τι τελικά εκείνος θέλει. Και μου λέει πώς θα το κάνουμε. Λέω όταν έχετε όχι για το αν θα πιείτε νερό ναι ή όχι. Αλλά όταν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, μην σκέπτεστε πώς θα το λύσετε ανθρωπίνως, τι θα κάνετε ανθρωπίνως και πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα ανθρωπίνως, καθότι έχουμε πατέρα και εμείς είμαστε τα παιδιά. Όταν το παιδί βρίσκεται σε ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να το επιλύσει, το πιο πιθανό είναι να καταλήξει σε λάθος αποφάσεις. Βάτε λοιπόν σε μια εικόνα μπροστά και όλη η οικογένειά σας του λέω τρεις κλήρους. Για το λέγεστε και κληρικός πάτερ μου του λέω. Θα κάνετε κλήρωση. Τρεις λαχνούς θα βάλετε. Ο ένας θα γράφει μέσα. Να γίνει έτσι όπως το λέει ο πάτερ. Ο άλλος θα λέει. Θα γίνει έτσι όπως το λέει η πρεσβυτέρα. Και ο τρίτος, να μην κάνουμε τίποτα και να αφήσουμε το Θεό να ενεργήσει. Και από τους τρεις κλήρους ανακατεύθυντους, ψάλτε τους λέω το ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός και επικαλεστείτε να κατεβεί το Άγιο Πνεύμα και ενώ τους έχετε ανακατώσει τραβήξτε ένα. Και μετά αυτός ο ένας κλήρος θα είναι αυτό. Παρακαλέσει τον Θεό και θα του πείτε ότι αυτό που θα τραβήξουμε θέλουμε να είναι το δικό σου το θέλημα. Εάν γίνει του ιερέως, θα κάνετε όλη η υπακοή και θα κάνετε αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αυτό που είπε ο ιερέας. Εάν γίνει της παπαδιάς, θα κάνετε αυτό που η παπαδιά έχει πει. Εάν γίνει ότι δεν θα κάνετε τίποτα και θα αναμένετε να δώσει τη λύση ο Θεός, δεν θα πράξετε τίποτα παντελώς. Παντελώς τίποτα. Και θα αφήσετε το Θεό να ενεργήσει. Μα μου λέει, ξέρετε είναι κληρονομικά και πρέπει να πάμε αν μας καλέσουν. Εάν γίνει το τρίτο θα ενεργήσει ο Θεός, δεν θα πάτε ούτε στη σύσκεψη των συγγενών που θα κάνουν. Θα αφήσετε το Θεό μόνος του να ενεργήσει. Θα βρει τη λύση, θα κάνετε τυφλή υπακοή στο θέλημα του Θεού. Όποια από τα τρία κάνει. Έτσι λοιπόν και εμείς στη ζωή μας, θα πρέπει να επιλέγουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μόνο τότε μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το ύψος που θέλει και μας δείχνει η ζωή του Αγίου Νικολάου. Όταν στη ζωή μας δεν κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε, αυτό που εγώ θέλω. Η παντρεμένη αυτή που θέλει ο άντρας ή η γυναίκα ή το παιδί. Και εμείς σαν μοναστήρι, σαν μοναχοί, σαν μοναχές, πρέπει να επιλέγουμε, να βλέπουμε τι θέλει ο Θεός.
από μας τι ζητάει ο Θεός. Και όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες περιπτώσεις, αυτό του λέω, Πάτε μου, θα κάνετε στη ζωή σας. Όπως κάνουμε και εμείς μες στο μοναστήρι. Όπως κάνω και εγώ πάντοτε, του λέω στη ζωή μου, όταν έχω δύσκολες περιπτώσεις, κάνω αυτό το πράγμα και αφήνω τον Θεό να μου δείξει ποιος είναι ο δρόμος του. Άρα λοιπόν, πατέρες, αδελφοί και αδελφές, ο Άγιος Νικόλαος έχει να μας δείξει ότι ο Θεός μπορεί να χαριτώσει τη ζωή μας, να μας ευλογήσει, αρκεί να δείχνουμε δύο αγάπες. Την αγάπη προς τον Θεό, προς τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, εμπράκτος όμως. Γιατί σε αγαπώ Θεέ μου, αλλά κάνω τα δικά μου, δεν γίνεται. Σε αγαπώ Θεέ μου και λέω γεννηθείτε το θέλημά σου, αλλά κάνω το δικό μου θέλημα, δεν γίνεται. Θα πρέπει να αποφασίσω ότι κάνω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Και τότε ευλογεί ο Θεός στη ζωή μου. Επίσης, το δεύτερο που να δείξουμε, απέραντη αγάπη και να είμαστε πάρα πολύ ελεήμονες. Πάρα πολύ ελεήμονες. Ψυχή που ελεεί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και κάνει ελεημοσύνη και στην κόλαση να πάει. Στη Δευτέρα Παρουσία έχει υποσχεθεί να τη βγάλει αυτός, λέει, αυτήν την κόλαση. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αρκεί να είστε ελεήμονες. Και ο ελεήμον άνθρωπος, να ξέρετε, δεν κολλάζεται ποτέ. Η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιώτες. Και ελεημοσύνη δεν είναι μόνο η οικονομική βοήθεια, ελεημοσύνη είναι παντιοτρόπος. Όταν ο άλλος μας ζητήσει τη βοήθειά του, μας ζητήσει τη στήριξή του, μας ζητήσει να τον βοηθήσουμε από εκεί που πνίγεται, από εκεί που χάνεται, από το άλλο το πρόβλημά του, που ζητάει τη στήριξή μας, εμείς να μην διστάσουμε, να βρεθούμε κοντά του, να τον στηρίξουμε τον συνανθρωπό μας. Και αυτή η αγάπη, επειδή εμάς ο άμεσος πλησίον, είναι η διπλανή μας. Είναι αυτός που είναι μέσα στο μοναστήρι μας, ο άμεσος πλησίον. Που σημαίνει είναι ο συμμοναχός μου και τις γυναίκες οι συμμοναχοί, ο διπλανός που θέλει την αγάπη μου, που θέλει τη στήριξή μου, που θέλει τον καλό το λόγο μου, που θέλει την αγάπη μου, που θέλει τη βοήθειά μου. Ο άμεσα διπλανός. Γιατί πώς θα δείξω αγάπη προς τον έξω από τα τείχη της μονής, όταν δεν μπορώ να το δείξω αυτή την αγάπη σε αυτό που έχω μέσα στο τίμος που περικλεί την Ιερά Μονή. Προς τον συνάνθρωπό μου, προς τον συμμοναχό μου. Να λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος επαναλαμβάνω, ένα από τα τελευταία θαύματά του και το οποίο θα το ιστορίσουμε και θα το αγιογραφήσουμε, όπως είπα στον αγιογράφο, είναι το ότι μας υπέδειξε και 20 χρόνια το μοναστήρι μας δεν είχε νερό, και ενώ είχαμε κάνει 4 γεωτρήσεις, όπως έχει καταγραφεί και στο ιστορικό, αλλά και στα περιοδικά, ο Άγιος Νικόλαος επενέβηκε θαυματουργικά και είδατε τι είχε πει τότε στον κύριο Νικόλαο που το εμφανίστηκε, ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέσα σε αυτό το μοναστήρι. Ότι ο Άγιος είναι χαρούμενος που είναι κοντά μας. Και του είπε, πες στον γέροντα να πάρει τη ράβδο του και να χτυπήσει πίσω το ιερό και θα βγάλει και θα αναβλήσει νερό. Το δε νερό θα είναι όχι απλό νερό, αλλά αγίασμα δικό μου, του Αγίου Νικολάου. Και πράγματι είδατε ότι ο Άγιος Νικόλαος δεν μας είπε ψέματα. Ο Άγιος Νικόλαος ετέλεσε πραγματικά το θαύμα του. Και μετά από 20 χρόνια, μετά από τόσες 4-5 γεωτρήσεις που είχαμε κάνει χωρίς να βρίσκουμε νερό, ανέβλησε τελικά πίσω από το ιερό, εκεί που ο Άγιος Νικόλαος μας έδειξε. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Νικόλαος είναι προστάτης πλέον της μονής μας, προστάτης όλων μας. Δείχνει την ευαρέσκειά του, την αγάπη του. Δείχνει το πόσο μας λυπήθηκε. Γι' αυτό και το παρεκκλήσιο το έχουμε αφιερώσει εκεί στο όνομά του.
Και γι' αυτό πάντοτε να τον τιμούμε, να τον λειτουργούμε, να τον δοξάζουμε και τελειώνοντας να μιμούμεθα τη ζωή του, όπως σας είπα, την αγάπη του προς τον Θεό και την αγάπη του προς την Εκκλησία, για να αποκτήσουμε κι εμείς τη Βασιλεία των Ουρανών όπως βρίσκεται και από εκεί πλέον συνεχίζει να υμνεί και να δοξάζει τον Θεό, αλλά και να τελεί πλήθος θαυμάτων. Ήθελε λοιπόν να φτάσουμε κι εμείς σε αυτό το ύψος και δοξάζοντάς τον, κλείνοντας τη σύνεξη αυτή, ας ψάλλουμε και το τροπάριό του. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος εν κρατίας διδασκάλων ανεδείξες εν την πίνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση καρισία τη πτωχία τα πλούσια Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας.